Ναι, ευχαριστώ. Θα απαντήσω, ναι. Λοιπόν, έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές ότι υπάρχει μία οικουμενιστική έτσι, διάθεση πολλών ανθρώπων η οποία στρέφεται ευθέως εναντίον της Ορθοδοξίας. Αφήστε αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχουν συνωμοσίες κλπ. Αυτοί ή οι συνωμότες είναι οι πληρωμένοι από τις συνωμότες να πούνε ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο εχθρικό κατά της Ορθοδοξίας. Αυτό το σχέδιο κατά της Ορθοδοξίας εξηφαίνεται εδώ και 2.000 χρόνια. Από τον καιρό δηλαδή που ιδρύθηκε η Εκκλησία του Χριστού. Την πολεμάνε με νύχια και με δόντια, αλλά δεν μπορέσαν βέβαια, διότι τη στηρίζει το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, τη στηρίζει ο ίδιος ο Κύριος. Δεν μπορέσαν να τη χτυπήσουν. Ούτε το Ευαγγέλιο μπόρεσαν να χτυπήσουν, διότι το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο, δεν ξέρω, γραμμένο δισεκατομμύρια φορές, από αρχαιοτά των χρόνων είναι αντιγραμμένο, και έτσι δεν μπορέσαν ποτέ να προσθέσουν, να αφαιρέσουν ένα λόγο μέσα από το Ευαγγέλιο. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Χριστός μας το λέει. Η γραφή και αυτά που λέω, αυτά που έχουν γραφεί στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, θα μείνουν εσαΐ, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Και αλίμονο, αν ο Θεός επέτρεπε σε αυτούς τους αγιοδίτες, όποιοι είναι αυτοί, να αλλάζουν κάθε φορά λόγια μέσα από το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό ο λόγος του Χριστού είναι ακαινοτόμητος, είναι αληθινός, είναι τέλειος και βάσει αυτού του λόγου θα κριθούμε. Βάσει των Ευαγγελίων θα κριθούμε, να το ξέρετε αυτό. Εκείνοι λοιπόν που επιχειρούν από καιρούς, όπως ο Άριος, να αλλάξουν τη φύση των πραγμάτων, δεν μπόρεσαν να επικρατήσουν. Σήμερα υπάρχουν οικουμενιστικές κινήσεις. Μέσα σε αυτές, προσφάτως, αναφέρθηκε ένα site, μία ιστοσελίδα, η οποία λέγεται OOD, Ορθόδοξη Δογματική Έρευνα, δήθεν, εντός εισαγωγικών. Για τους αφελείς, αυτοί λένε ότι κάνουν σύγχρονες μεθόδους, όπως έλεγαν και οι παλιότεροι αιρετικοί. Λοιπόν, θα θίξουμε δύο σημεία, το ένα για το αν ο Αδάμ είχε προγόνους, όπως λένε, και το δεύτερο, εάν το πρώτο είναι η εξελεκτική δημιουργία, όπως τη λένε, για τον άνθρωπο από που κατάγεται δηλαδή, και το δεύτερο, αν ο Αδάμ είχε προγόνους. Λοιπόν, και τα δύο είναι συναφή, με τη μόνη διαφορά ότι προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να πλήξουν το κύρος των λόγων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Πιο εύκολο θα ήταν για αυτούς να πλήξουν την Παλαιά Διαθήκη, επειδή την κατηγορούν και κάποιοι αρχαιελληνιστές κλπ. Αλλά έλα όμως που και ο Χριστός είπε για την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη ότι είναι ακριβής ο λόγος του Θεού σε αυτές και βέβαια η Ορθόδοξη ερμηνεία. Αυτά που συζητάμε τώρα και όσα προβλήματα προκύπτουν περί της φύσεως του Χριστού, του Αγίου Πνεύματος, της Παναγίας, του Αδάμ και της Εύβας κλπ. Κλπ. Έχουν λυθεί στις πρώτες οικουμενικές συνόδους. Δηλαδή, 500 χρόνια μετά Χριστόν, το μόνο που απασχόλησε την Εκκλησία μετά από αυτό ήταν οι οικονομαχίες. Μέχρι τότε δεν υπήρχε άλλο πρόβλημα που να ήταν άλυτο. Ο Μέγας Βασίλειος, Μέγας Δογματολόγος της Εκκλησίας, καθώς και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, σχεδόν τα είπαν όλα όσα μπορούσαν να υποθούν εκείνο τον καιρό, αλλά και ισχύουν και για σήμερα. Γι' αυτό θεωρούνται μεγάλοι δάσκαλοι της ανθρωπότητας. Τώρα, σε προηγούμενες εκπομπές, αγαπητοί φίλοι και αγαπητέ συνάδελφε, σε προηγούμενες εκπομπές είχαμε μιλήσει για τα παγκόσμια ψέματα. Τι θα πει παγκόσμιο ψέμα? Είναι ένα σλόγγαν του διαβόλου, το οποίο εμφανίζεται και προσπαθεί να πλήξει και αυτό την αλήθεια του Ευαγγελίου. Έχει πολλές μορφές το παγκόσμιο ψέμα, αλλά όλες συγκεντρώνονται σε εκείνα τα σημεία τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο για τον πολύ κόσμο δύσκολα. Γι' αυτό όποιος διαβάζει την Καινή Διαθήκη δεν έχει απορίες πάνω σε αυτά τα πράγματα και γελάει όταν τα ακούει, γελάει στην κυριολεξία. Όποιος όμως δεν παραδέχεται την Καινή Διαθήκη, το Λόγο του Θεού, ότι είναι ακαινοτόμητος και ότι είναι ουσία ο Λόγος του Θεού, δηλαδή δεν υπάρχει ψεγάδι στο Λόγο του Θεού, είναι αυτό που λέμε αυθεντικός. Δεν βγαίνει ούτε μια κεραία, ούτε ένα γιώτα, τίποτα.
Και να σκεφτείτε ότι ο πόλεμος μεταξύ Αρίου και Αγίου Αθανασίου γινόταν για το Ιώτα, ομοούσιος, ομοιούσιος. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Μέσα λοιπόν στα παγκόσμια ψέματα που συγκεντρώσαμε, καμιά πενταριά, θα σας αναφέρω μερικά. Έχουμε μιλήσει και για αυτά που θέλουμε σήμερα να θίξουμε, έτσι. Λοιπόν, ένα από τα παγκόσμια ψέματα, κατεξοχήν εκείνο το οποίο έτσι είναι γλύφος, είναι ότι όλες οι θρησκείες του κόσμου είναι ίδιες. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο ψέμα, έτσι. Είναι ένα παγκόσμιο ψέμα. Δεν έχουν τον ίδιο Θεό οι μουσουλμάνοι, οι Εβραίοι και οι Ορθόδοξοι. Ούτε καν οι Παπικοί, που είναι πιο κοντά στους Ορθόδοξους, ας το πούμε και οι Προτεστάντες. Δεν έχουμε τον ίδιο Θεό. Γιατί? Διότι το αποδίδουμε άλλα συστατικά. Αλλιώς βλέπει το Θεό ένας Βουδιστής, αλλιώς βλέπει το Θεό ένας Ορθόδοξος. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, μέσα σε αυτά τα παγκόσμια ψέματα που το λέμε και διεθνές κουτόχορτο και τα σλόγγαν αυτά του διεθνούς κατεστημένου, υπάρχει αυτό που λέγεται ότι ο άνθρωπος κατάγεται δήθεν από τον πίθηκο. Λοιπόν, για εκείνους που ακούνε τα Ευαγγέλια και ξέρουν τα Ευαγγέλια, κατηγορηματικά ο ίδιος ο Χριστός απαντά και λέει, όταν τον ρώτησαν οι Φαρισαίοι για το διαζύγιο, επ' ευκαιρία τους είπε ότι ο Θεός έφτιαξε, δημιούργησε έναν άνθρωπο, έναν άντρα και μία γυναίκα. Λόγια του Χριστού, μέσα στην Καινή Διαθήκη. Θα τα βρείτε. Θα το ψάξετε εκεί στο Θεό κλπ. Λοιπόν, όταν λέει ο Χριστός ότι έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα ο Θεός, μπορούμε να πούμε εμείς ότι ο Αδάμ και η Εύα δεν ήταν πρωτόπλαστοι, ήταν δευτερόπλαστοι? Και εν πάση περιπτώσει, γιατί η Παλαιά Διαθήκη να μην μας πει ποιοι είναι οι πρωτόπλαστοι? Άρα άρχισε από τους πρωτοπλάστους. Επομένως, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για έναν Ορθόδοξο να μην το διαβάζει και να μην το καταλαβαίνει αυτό. Για τους ετερόδοξους, ο λίγο μας ενδιαφέρει να σας πω και την αλήθεια, εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου. Διότι βγάζουν ό,τι θέλουν από το κεφάλι τους και λένε. Την άλλη φορά λέγανε ότι ο Χριστός παντρεύτηκε στο Παρίσι με τη Μαγδαληνή. Πού το διαβάσανε αυτό? Αλλά πού διαβάσανε, μήπως στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει τίποτα που να προσβάλλει αυτή την αλήθεια ότι ο πρώτος άνθρωπος είναι ο Αδάμ και η Εύα? Δεν ξέρουν την ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης και παρερμηνεύουν ορισμένα χωρία επίτηδες. Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Οι άλλοι δεν ξέρουν ότι είναι τριαδικός. Καμία από τις άλλες θρησκείες δεν ξέρει ότι ο Χριστός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι τρία πρόσωπα και μία ουσία, μία θεότης. Δεν το ξέρουν αυτό. Όπως δεν το ξέραν και στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά υπό το φως της Καινής Διαθήκης, όταν ο Χριστός έρχεται και τους λέει, θα βαπτίζεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και πολλά άλλα χωρία καθιερώνουν ότι αυτά τα τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, είναι οι θεότης. Μέσα σε αυτά τα ψέματα λοιπόν υπάρχει το ψέμα ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Ένα άλλο ισχυρό επιχείρημα που θα μπορούσαμε να φέρουμε εδώ είναι η εξαήμερος δημιουργία. Την πέμπτη ημέρα δημιούργησε τα ζώα, όλα τα ζώα και τον πίθηκο μαζί, ο Θεός. Αφού λοιπόν την πέμπτη ημέρα δημιούργησε τον πίθηκο, γιατί υπήρχε χρεια να δημιουργήσει τον άνθρωπο την έκτη ημέρα, αν, όπως λένε αυτοί, θα δημιουργούταν σταδιακά, εξελεκτικά κλπ. Όπως το λένε, το φέρουν όμορφα. Ο Δαρβίνος δεν το είπε κιόλας αυτό. Είπε για κάποια ζώα κλπ. Τα οποία όμως επανέρχονται πάλι στο γονότυπο που ήταν πριν. Αλλάζουν το φαινότυπό τους, όπως η δροσοφύλλα τότε που έπεσε στο νερό κλπ. Λόγω των ισχυρών ανέμων. Άλλαξε τα φτερά της, τα μίκρινε, αλλά οι επόμενες γενναίες, επειδή υπήρχε το γονίδιο μέσα, έτσι είναι σταθερός ο γονότυπος κάθε είδους, κατά το είδος αυτόν λέει ο Θεός. Άλλη σφαλιάρα σε αυτούς που λένε εξέλιξη. Που δυστυχώς όπως ακούω είναι και ορθόδοξοι θεολόγοι. Είναι ορθόδοξοι θολολόγοι και όχι θεολόγοι. Παρουσίασε λοιπόν τα συμπτώματα, τα φτερά στους απογόνους της δροσοφύλλα, διότι δεν υπήρχε κανένας λόγος πια να βγάζει μικρά φτερά για να προφυλάσσεται από τον αέρα και να μην πνίγεται στο νερό. Διότι από τη μια μεριά τον Γκαλάπαγκος που έκανε τις έρευνές του τότε ο ερευνητής, υπήρχαν πάρα πολλοί δυτικοί άνεμοι ισχυροί. Και από την άλλη μεριά υπήρχε απανεμιά. Στην απανεμιά ήταν μεγαλύτερα τα φτερά. Γιατί μπορούσε να πετάει λίγο, να πέφτει στο νερό και να πνίγεται το κουνούπι αυτό, η δροσοφύλλα. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει στα είδη να φεύγει το ένα είδος από το άλλο ή να εξελίσσεται ένα είδος και να πηγαίνει σε ένα άλλο. Ουδέποτε
ένα άλογο έγινε υπόποταμος. Για τους νοήμονες όμως θα πούμε και άλλο επιχείρημα. Θα έπρεπε ήδη, μετά την πάροδο τόσων ετών, να έχουν εξαλειφθεί τελείως οι πίθηκοι και να είναι όλοι άνθρωποι. Λοιπόν, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα και ας μην βαφκαλίζονται μερικοί με αυτά τα πράγματα. Είναι αιρετικοί αυτά που τα λένε και μακριά από αυτούς. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες ιστοσελίδες όπως με πληροφορούν, στις οποίες γίνεται μεγάλη επισκεψιμότητα και ίσως παιδιά μικρά, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν προσλαμβάνει τις εικόνες και δεν γνωρίζουν, ακούγοντας αυτά τα πράγματα, έλκονται και νομίζουν ότι πράγματι τα πράγματα είναι έτσι όπως τα βλέπουν εκεί. Λένε επίσης ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε δίχως νου στην αρχή. Πράγμα που και αυτό έρχεται τελείως αντίθετο προς τη βιβλική περιγραφή του Μωυσή, ο οποίος Μωυσής δεν τα γράφει από το μυαλό του. Ο Μωυσής δεν τα γράφει από το μυαλό του αυτά που λέει. Ο Μωυσής τα γράφει από τι? Από τον Άγγελο Γαβριήλ, ο οποίος του τα μεταφέρει. Όπως τον προφήτη Δανιήλ, έχουμε τον Γαβριήλ να μιλάει στον Δανιήλ εκ μέρους του Θεού και να του αποκαλύπτει ορισμένα πράγματα που θα γίνουν στο μέλλον, όπως είναι η εμφάνιση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η εμφάνιση του Χριστού, το χρήσμα όπως λέει και ο Ηγούμενος, όπως λέει στα κεφάλαιά του, διαβάστε τον Δανιήλ να δείτε. Υπάρχει ένας άγγελος ο οποίος τον τροφοδοτεί με αυτή τις πληροφορίες, διότι ο ίδιος δεν μπορεί να τροποθετηθεί. Καταλάβατε. Δεν ξέρω όμως σε αυτά τα πράγματα που έγραφε. Ήταν το μέσο που ο Θεός ήθελε. Τώρα, αν έβαλε δική του προσωπική τέχνη στο γράψιμο ο Μωυσής και το δικό του τρόπο, γιατί λέμε κατά Ματθαίον, έτσι, όπως τα είδε ο Ματθαίος, κατά Λουκάν, όπως τα έζησε ο Λουκάς, κατά Ιωάννη, όπως τα έζησε ο Ιωάννης. Και έτσι λοιπόν, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, βλέπουμε τον Μωυσή να γράφει τη δημιουργία και να λέει τις περιπτώσεις αυτές πως ο άνθρωπος γεννήθηκε νοήμων. Διότι ο Θεός λέει του παρουσίασε τα ζώα και ο άνθρωπος θα ονομάτιζε. Πάει να πει ότι είχε μέσα το Άγιο Πνεύμα ο άνθρωπος για να μπορεί να ονοματίζει τα ζώα. Είχε λόγο, είχε Άγιο Πνεύμα, είχε ενδιάθετο λόγο, είχε οτιδήποτε. Δεν ξέρουμε αν είχε και γραπτό λόγο. Πολύ πιθανόν αργότερα να αναπτύχθηκε ο γραπτός λόγος από τους ίδιους του πρωτοκλάσσους ή από τα παιδιά τους. Πάντως ο άνθρωπος γεννήθηκε νοήμων. Τότε αυτοί που λένε ότι την εξελεκτική θεωρία είναι δυνατόν ο πίθηκος να είναι περισσότερο νοήμων από τον άνθρωπο. Και σε ποιο στάδιο της εξελίξεως αυτών των πίθηκων ανθρώπων ήρθε το Άγιο Πνεύμα και φώτισε ώστε ο άνθρωπος να γίνει νοήμων. Διότι η μόνη διαφορά που ξέρουμε του ανθρώπου από τα ζώα είναι το άνθρωπος έχει ψυχή αιώνια και λόγο. Και σκέψη δηλαδή. Ορθό λόγο. Μπορεί να κρίνει. Τα ζώα δεν μπορούν να κρίνουν. Δεν έχουν κριτική σκέψη τα ζώα. Αυτά λοιπόν είναι για δημοτικό, δεν είναι για να μιλάμε τώρα μεταξύ μας οι Ορθόδοξοι. Έχουμε άλλα πράγματα να πούμε. Αλλά αναγκαζόμαστε πάλι να γυρίσουμε πίσω και να κοιτάμε πως δεν θα παραπλανηθούν οι μερικοί αδερφοί μας, οι οποίοι από τον τρόπο που απαντούν στις ιστοσελίδες αυτές φαίνεται ότι έχουν μεσάνυχτα για αυτά τα πράγματα. Και φταίμε εμείς οι οποίοι δεν τους έχουμε καλά πληροφορήσει για το τι συμβαίνει στον κόσμο αυτό και πόσα είναι τα χιλιάδες ψέματα τα οποία εξαπολύονται από όλες τις μηχανές που έχουν στο διάστημα και τις αντένες, τις κεραίες που έχουν επί γης, γιατί υπάρχουν και δορυφόροι διαστημικοί οι οποίοι μεταδίδουν προγράμματα σε όλη τη σφαίρα. Πώς έρχονται τα CNN και αυτά εδώ σε εμάς, από δορυφορικά μέσα. Λοιπόν, θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα πράγματα. Είσαι κύριε Ορθόδοξος, μάλιστα. Πιστεύεις στην Αγία Γραφή, μάλιστα. Πιστεύεις ότι η Αγραφή είναι αυθεντικός λόγος του Θεού, διάβασε λοιπόν και κατάλαβε. Ο Χριστός δεν μίλησε μόνο για τον Αδάμ και την Εύα, ότι είναι οι πρωτόπλαστοι. Δεν μίλησε ότι ένα ζευγάρι ανθρώπων έκανε ο Θεός απ' αρχής. Δεν μίλησε μόνο για το διαζύγιο που είπε ότι επιτρέπεται το διαζύγιο μόνο για λόγους μοιχείας, αλλά και αν μπορεί κανείς να συγχωρήσει τη γυναίκα του μετά από αυτό και αυτή αλλάξει πορεία να την κρατήσει. Αλλά είπε και για τον κατακλυσμό του Νόε.
Εβεβαίωσε δηλαδή ότι έγινε ο κατακλυσμός. Ο ίδιος ο Χριστός το βεβαιώνει αυτό. Γιατί μιλάει για τον Νόα και τους γιους του. Πρέπει να ξέρουμε ότι εμείς καταγόμαστε από τον τρίτο γιο του Νόε, τον Ιάφεθ. Γι' αυτό λεγόμαστε η απαιτική φυλή. Ο δε πρώτος γιος του Ιάφεθ, ο εγγονός δηλαδή του Νόε, ένας από τους εγγονούς του Νόε, ξεχάσαμε να πούμε ότι είναι τρεις οι γιοι του Νόε. Είχε δύο κόρες και τρεις γιους. Και κάποιους γαμπρούς μέσα στην κυβωτό ο Νόε. Και έτσι από αυτούς ξεκίνησε πάλι η ανθρωπότητα. Ο πρώτος του γιος ήταν ο Σιμ, ο δεύτερος είναι ο Χαμ και ο τρίτος είναι ο Ιάφεθ, ο πιο μικρός. Από τον Ιάφεθ που ήρθε προς τα δυτικά, γιατί εμείς είμαστε Δύση για αυτούς, για το Ισραήλ, είμαστε Δύση. Αλλά δεν ήταν κοντά στο Ισραήλ που κάθισε η κυβωτός, λένε ότι κάθισε στο όρος Αραράτ, από έρευνες που έχουν γίνει και τις οποίες σταμάτησαν. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ήρθε προς τη Δύση. Ο πρώτος του γιος ήταν ο Ιωνάς. Γι' αυτό, ξέρετε, όλοι οι ανατολικοί λαοί μας λένε Ιουνάν, δηλαδή Ιωνάδες τους Έλληνες. Από τη λέξη Ιωνάς, και όχι από τη λέξη Ιων που λένε μερικοί, αλλά Ιωνάς. Ιουνάν. Λοιπόν, είμαστε οι απαιτικοί φίλοι εμείς από τον τρίτο κλάδο των γιών του Νόε. Η σημητική φυλή, όπως ξέρουμε, είναι οι Εβραίοι κλπ. Η δε αραβική φυλή και οι αφρικανικές έτσι, αποχρώσεις αυτών των φυλών είναι από τον Χαμ. Έτσι. Επίσης, Χαμίτισα λέει, ήταν και η δούλη την οποία έδωσε η Σάρα στον Αβραάμ για να γεννήσει γιο, για να γεννήσει παιδί και γέννησε τον Ισμαήλ. Αυτός ήταν σκουρόχρωμος, όπως μας περιγράφει η γέννηση. Ήταν σκουρόχρωμος γιατί κατηγείτο από την Άγαρ, η οποία Άγαρ σημαίνει και Σινά και ήταν γυναίκα από την Αιθιοπία. Και αν προσέξετε, οι Αιθιοποίοι, παρόλο που είναι χαμητικοί φυλοί, έχουν γίνει χριστιανοί. Κόπτες μεν, αλλά χριστιανικό δόγμα. Ως το πούμε έτσι, αίρεση του χριστιανισμού είναι ο μονοφυσιτισμός. Πάντως δεν είναι, οι περισσότεροι, νομίζω, δεν είναι μουσουλμάνοι ή οτιδήποτε άλλη θρησκεία. Έχουν χριστιανικό. Βάζουν μάλιστα και ένα σταυρό εδώ. Στα παλιά χρόνια τον χαράζανε και όλα στα παιδιά, ιδίω στις γυναίκες. Ή τον βάζουν στις παντρεμένες γυναίκες κόκκινο σταυρό. Όπως βάζουν μια βούλα οι παντρεμένες συνδέες για να φαίνουν ότι είναι παντρεμένες με την κόκκινη βούλα, αυτές βάζουν ένα χαραγμένο σταυρό στο μέτωπά τους. Μπάση περιπτώσει. Λοιπόν, και αυτές οι αντιπαλότητες που υπάρχουν μεταξύ αυτών των αρχαίων φυλών, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, υπάρχουν ακόμα τώρα. Παλιά ήταν η διαμάχη μεταξύ των Ισραηλιτών και των Αιγυπτίων και υπάρχει ακόμα σήμερα. Οι δε Ισραηλίτες δεν είναι όπως λένε μερικοί άχαροι κακομύριδες Εβραίοι από τη γέννησή τους, από τη γέννηση του κόσμου. Δεν υπήρχε εβραϊκό έθνος όταν γεννήθηκε ο Αδάμ, όταν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, ο Αδάμ και η Εύα, που λένε ότι ο Αδάμ και η Εύα ήταν Εβραίοι. Τι χάος είναι αυτό με στα μυαλά τους δηλαδή. Το ίδιο χάος παρουσιάζεται τώρα και σε αυτούς εδώ, οι οποίοι θέλουν να πούνε ότι είναι και ερευνητές. Άλλωστε, μου είπανε ότι αυτός που έχει τις σελίδες, δεν ξέρω τον άνθρωπο εγώ, ας είναι καλά, το ευχόμαστε να γίνει ορθόδοξος, ήταν παλιά Ιεχωβάς. Λοιπόν, από τι περιμένεις τώρα, από τέτοιες καταστάσεις, να πούμε, με τέτοια διαστροφή που έχει υποστεί ο άνθρωπος αυτός τώρα, να μπορέσει να γράψει σωστά πράγματα. Έχει πέσει και αυτό στο διεθνές κουτόχορτο, δηλαδή, με λίγα λόγια. Αν όντως τα πράγματα είναι έτσι όπως μου τα έχουν πει έτσι. Λοιπόν, τι λέγαμε, ότι η παλιά διαμάχη των Αιγυπτίων και των Ισραηλιτών υπάρχει λόγω του ότι από τότε ήταν εχθροί. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι εκεί πέρα μεγάλωσε αυτός ο λαός, μέσα στην Αίγυπτο, έτσι, και από τον τρίτο ιό, ή μάλλον από τον εγγονό του Αβραάμ ονομάστηκε Ισραήλ, ο οποίος ήταν ο Ιακώβ. Ο Ιακώβ μια νύχτα, διαβάστε την Παλαιά Διαθήκη να το δείτε, πάλεψε με έναν άγγελο. Και παλεύοντας με τον άγγελο, τι έγινε. Νίκησε, λέει, τον άγγελο. Όλη νύχτα παλεύανε και νίκησε. Και το άγγελος του είπε ότι κοίταξε να δεις, εγώ δεν είμαι άνθρωπος, είμαι άγγελος. Αλλά εσύ είσαι ισχυρός, ονομαστείς Ισραήλ. Και από τότε λοιπόν παίρνει την ονομασία Ισραήλ από τους 12 πατριάρχες. Οι 12 πατριάρχες
είναι τα παιδιά του Ιακώβου από τρεις-τέσσερις γυναίκες που είχε, έτσι. Γιατί τότε δεν υπήρχε μονογαμία, αφού δεν είχε νομοθετηθεί η μονογαμία από τον Μωυσή, υπήρχε πολυγαμία. Και έτσι ο Ιακώβ έκανε από 4 γυναίκες 12 γιους. Στους οποίους όμως, το καταπληκτικό είναι αυτό, ότι πεθαίνοντας τους φώναξε και τους είπε προφητείες. Ήρθε πνεύμα Θεού στον Ιακώβ και προφήτευσε για τα παιδιά του. Τους 12 πατριάρχες οι οποίοι αρχίσαν ήταν, αυτοί λέγονται πατριάρχες του Ισραήλ, οι 12, αυτή η γη του Ιακώβ. Από τότε αρχίζει το Ισραήλ. Καμία σχέση ο Αβραάμ με το Ισραήλ. Ο Αβραάμ είναι 300 χρόνια πριν από τον, όχι 300 χρόνια, 150 χρόνια πριν από τον Ιακώβ. Επομένως, τι δουλειά έχει ο Αβραάμ να είναι Εβραίος? Το λέει ότι ο Αβραάμ είναι από την Ουρ. Γιατί λοιπόν δεν διαβάζουν και λένε κουταμάρες ότι ο Αβραάμ ήταν Εβραίος? Ο Αβραάμ ήταν Μεσοποταμίτης από την Ουρ, για την οποία λέγανε ότι προσβάλλαν την Παλαιά Διαθήκη, γιατί λέγανε στην Ουρ δεν υπήρχαν καμήλες. Και λέει ότι ο πατέρας του είχε καμήλες και αυτός είχε και πρόβατα και καμήλες κλπ. Και έγιναν ανασκαφές στην Ουρ, γιατί η Ουρ λόγω των προσχώσεων, των χωματώσεων, βρέθηκε από κάτω και βρέθηκαν αυτές οι καμήλες που έλεγε η Παλαιά Διαθήκη. Και από τότε λένε, α, εμείς κάναμε το λάθος οι αρχαιολόγοι. Τώρα ξέρουμε ότι τότε υπήρχαν καμήλες στην Ουρ. Από πού το βρήκανε? Από την Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε πόσες ανακαλύψεις, πόσες ανασκαφές γίνονται από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη? Ξέρετε πόσες ανασκαφές έγιναν από τον Όμηρο? Μάλλον από τα βιβλία του Ομήρου. Όλα αυτά λοιπόν, όταν οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν αντίληψη του κόσμου και του γίγνεσθε, πώς ανδρώθηκε η ανθρωπότητα και όλα αυτά, επομένως να λένε αυτά που λένε. Ότι υπάρχουν άνθρωποι πριν από τον Αδάμ και την Εύα που κάνουν μια φοβερή σύγχυση εκεί πέρα στα πράγματα, διότι λένε ότι μέσα από την Παλαιά Διαθήκη τα βρίσκουν αυτά. Ας έρθουν να συζητήσουμε λοιπόν. Πού μέσα από την Παλαιά Διαθήκη λέει ότι υπάρχουν προάνθρωποι? Πού λέει ότι είχε πατέρα και μάνα η Εύα και ο Αδάμ? Σε ποιο σημείο το λέει αυτό? Λοιπόν, πάλι για τους Ορθοδόξους λέω ότι δεν πρέπει να ακούνε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να συμβουλεύονται τους κλασικούς, τους Ορθόδοξους θεολόγους, όχι αυτούς που μας παρουσιάζουν έρευνες. Τι θα πει έρευνα? Τι θα πει έρευνα? Έγινε έρευνα ότι ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν Εβραίος, ήταν Γάλλος? Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Αφού τα κείμενα τον παρουσιάζουν Εβραίο, τα πρωτογενή κείμενα. Είναι δυνατόν να πω ότι ο Χιλέας ήταν Ιταλός, Ρωμαίος? Πώς θα το πω? Υπάρχει κανένα αρχαίο σύγχρονο που να το λέει? Θα με πάρουν με τις λεμονόπιπες οι αρχαιολόγοι και ιστορικοί. Ο Μέγας Αλέκδος ήταν Πορτογάλος? Είναι δυνατόν να λέγονται αυτά τα τερατώδη πράγματα? Μα τερατώδη πράγματα λέγονται. Λοιπόν, ας βάλουμε λίγο μυαλό, ας καταλάβουμε τι γίνεται, ας ρωτήσουμε τους ανθρώπους, ας διαβάσουμε κανένα βιβλίο και να μην παρασυρώμεθα από τέτοια αστεία πράγματα τα οποία τα έχουμε κατασκευάσει εδώ πέρα, τα έχουμε ευκληράψει και το λέμε διεθνές κουτόχορτο. Ότι όλες οι θρησκείες είναι ίδιες, ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο, είναι ψέμα, είναι διεθνές κουτόχορτο. Και κάποιον μάλιστα, όταν έκανε διάλεξη και έλεγε αυτά τα πράγματα, του είπανε συγγνώμη, εκ μητρός ή εκ πατρός κατάγεται από τον πίθηκο. Και αυτός μάζεψε τα αυτά του κέφι. Τσαντίστηκε. Γιατί τσαντίζεσαι, κύριε? Όταν λες κάτι να το υποστηρίζεις, να πεις ναι, κατάγομαι τον πίθηκο, κύριε. Δεν είχε ούτε το θάρρος και τον αντρισμό να το υποστηρίξει αυτό που έλεγε. Λοιπόν, έτσι είναι και αυτοί που λένε αυτά τα πράγματα. Κανένα θάρρος και καμία απόδειξη δεν μπορούν να φέρουν σε αυτά τα πράγματα. Μα επίσης λένε ότι θα έρθει ένας νέος Χριστός, λέει. Άλλος Χριστός, όχι ο Ιησούς Χριστός, άλλος Χριστός. Αυτά τα ακούτε, καθώς είστε και τους ακούτε αυτούς. Και δεν τους λέω ότι είναι βλάκες και ηλίθιοι και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και δεν τους λέτε να διαβάσουν την Αποκάλυψη. Ότι αυτός ο νέος Χριστός δεν θα είναι ο Χριστός, αλλά θα είναι ο Αντίχριστος. Θα έρθει ο Χριστός στη Δευτέρα του Παρουσία να περπατήσει πάνω στη γη. Πού το βρήκατε γραμμένο αυτό? Δεν μας λέει ότι ο Χριστός θα έρθει από τα νέφη από πάνω και θα κρίνει τον κόσμο? Δεν είπε θα έρθει σαν αστραπή και θα τον δουν όλοι οι άνθρωποι και θα γίνει μια παγκόσμια έτσι κατάσταση φοβερή? Τι πιάνετε και διαβάζετε βιβλία τέτοια? Γιατί, για ποιο λόγο? Αυτά άλλωστε είναι καταραμένα πράγματα. Όποιος δεν πιστεύει στον Χριστό και στα λόγια του είναι καταραμένος. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Έχει την κατάρα επάνω του. Ο αιρετικός έχει κατάρα επάνω του. Δεν έχει άγιο πνεύμα, έχει το πνεύμα το σατανικό. Το οποίο είναι πνεύμα ψεύδους. Καταλαβαίνετε. Συγγνώμη για τον τόνο μου. Αλλά μας φέρνουν δηλαδή σε κάποια πράγματα τα οποία να λέμε να βγαίνεις από τα ρούχα σου. Άσε που διδάσκουν και τη μετεσάρκωση αυτή. Διδάσκουν και τη μετεσάρκωση.
Πού ήταν τη μετασάρκωση μέσα στο Ευαγγέλιο? Πουθενά δεν υπάρχει μετασάρκωση. Λοιπόν, εγώ σας διάβασα λίγα πράγματα, ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Είναι τα ψέματα τα οποία λένε και στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια. Αν ρωτήσει ένα παιδί από το γυμνάσιο, ας πούμε, της Αμερικής και του πεις ότι δεν είναι σωστή η θεωρία της εξελίξεως, ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τα ζώα κλπ. Θα πει, μα πώς, αφού εδώ πέρα όλοι οι καθηγητές μου και αυτά και τα βιβλία και τα συγγράμματα, και όμως είναι ψέμα. Τα παγκόσμια ψέματα. Τα ψέματα του Αντιχρίστου. Δεν ξέρετε ότι αυτός ο κόσμος κοίταει το πονηρό, όπως μας λένε και οι προφήτες και οι άγιοι. Κοίταει το πονηρό ο κόσμος αυτός. Αυτός ο κόσμος είναι του Αντιχρίστου ο κόσμος. Γι' αυτό λέει, μη συσχηματίζεστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, και μην παίρνετε αυτά τα πράγματα που λένε οι διάφοροι. Βέβαια θα σβήσουν και αυτά. Πού είναι οι παλιοί? Πριν 30 χρόνια ήταν κάποιος Μαριωρής, κάποιος Τουλάτος, κάποιος έτσι, κάποιος αλλιώς. Πού είναι αυτοί τώρα? Ακούγονται, δεν έχουν οπαδούς. Άλλος πέθανε, άλλος μπήκε φυλακή, άλλος εξαφανίστηκε. Ένας άλλος έλεγε ότι ήταν ο Ιωάννης. Ο Άγιος Ιωάννης λέει τις Αποκαλύψεις, έλεγε. Δεν θυμάμαι και το όνομά του. Δαριζέντας, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Πού είναι αυτός? Και πού είναι οι οπαδοί του? Χαθήκαν, εξαφανιστήκαν. Μόλις πέθανε αυτός, τελείωσε. Λοιπόν, μην ακούτε αυτά τα πράγματα και μην παρασύρεστε για τους νέους ανθρώπους, λέω. Ο άλλος μου έλεγε προχτές ότι η ψυχή είναι μέσα στον εγκέφαλο. Λέει και αν πεθάνει ο άνθρωπος, χάνει την ψυχή. Αυτό η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ότι χάνει την ψυχή με το θάνατο. Αλλή μόνο, αν χάνει την ψυχή με το θάνατο, τότε τι κάνουμε εδώ πέρα? Να γκρεμίσουμε τις Εκκλησίες και να πηγαίνουμε στα μπουζούκια κάθε μέρα. Αν ο Χριστός ήρθε και είπε ότι η ψυχή είναι αθάνατη, και αν χάσει την ψυχή σου, γιατί θα την κερδίσεις? Αν κερδίσεις όλο τον κόσμο και χάσει την ψυχή σου, δηλαδή διαψεύδουμε τον ίδιο τον Χριστό και λεγόμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ο άλλος λέει, ποιος πήγε και ποιος γύρισε? Ποιος πήγε και ποιος γύρισε? Μας βεβαίωσε με την ανάστασή του ο Χριστός? Δεν ανάστησε τον Λάζαρο? Δεν μας είπε ότι θα γίνει γενική ανάσταση? Το πιστεύω, τι λέει μέσα? Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Τι θα πει αυτό? Μάθετε το πιστεύω τουλάχιστον εσείς που λέτε ότι είσαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Μάθετε το πιστεύω. Και μην παρασύρεστε. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Είναι τρελά πράγματα αυτά. Χρειάζεται δηλαδή να μιλήσει κανείς πάνω σε αυτά. Να πει ότι η γάτα κάνει νιάου, δηλαδή στα κεραμίδια. Και ότι δεν είναι παντόφλα. Όπως έλεγε κάποιος, μια παντόφλα που κάνει νιάου νιάου, λέει στα κεραμίδια, αυτή είναι η γάτα. Άλλος λέει ότι το κύτταρο έγινε τυχαία, λέει, μέσα στο βυθό της θάλασσας και από εκεί εξαφανίστηκε αυτό και βγήκε ο άνθρωπος. Και έγινε μια φορά αυτό. Και έρχεται ένας άνθρωπος νομπελίστας και ζητάει τη γνώμη άλλων 50 νομπελιστών και του αποδεικνύει ότι δεν γίνεται ούτε ένα μάτι από τα στοιχεία του Μεντελέγεφ, όσο και ανακατευτούν σε οποιοδήποτε ηφαίστεια να πέσουν και οπουδήποτε κλπ. Ένα μάτι δεν γίνεται. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος που είναι, δεν είναι μόνο ένα μάτι ένας άνθρωπος, είναι χίλιες φορές πιο πολύπλοκος από ένα μάτι ο άνθρωπος. Αλλά η φύση μπορεί να φτιάξει ένα μάτι δίχως συνταγή, δίχως να υπάρχει αυτός ο οποίος δίνει τον τύπο, το Θεό, ο Θεός δηλαδή που δίνει το καλούπι που θα γίνει το κάθε πράγμα. Κατά την τάξη έκανε, λέει, τα. Κατά την τάξη τους, και αυτή η τάξη διατηρήθηκε μέχρι σήμερα. Μα οι ίδιοι έρχονται και λένε μετά ότι το κουνούπι υπάρχει, λέει, εκατομμύρια χρόνια. Η σάβρα, λέει, υπάρχει δισεκατομμύρια χρόνια. Μα αν υπάρχει σάβρα δισεκατομμύρια χρόνια, είναι απλό. Δεν αλλάζει κανένα είδος, λοιπόν, να πάει από το ένα είδος στο άλλο. Όλα τα είδη είναι στεγανά. Δεν επιδέχονται διασταυρώσεις. Και αν γίνει μια διασταύρωση, εδώ άνθρωποι διασταυρώνονται. Στη Βραζιλία, ξέρετε, είναι μελαχρινή οι περισσότεροι. Γιατί? Διότι προέρχονται από τους νέγρους. Μαύρους ανθρώπους που πήραν από την Αφρική, τους δύσμυρους εκείνους που τους δένανε με τις αλυσίδες να δουλεύουν μέσα στις φυτείες για να μην την κοπανάνε, και από τους Ευρωπαίους οι οποίοι είχαν πάει εκεί πέρα, Πορτογάλους, Γάλλους, Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους κλπ. Όπως λέει, οι οποίοι τι κάνανε? Πέρανε τις μικρές αυτές, τις βιάζανε, ξέρω εγώ, κατά κάποιο τρόπο και γεννούσαν αυτές παιδιά. Τα παιδιά αυτά που γεννούσαν λεγόντουσαν μουλάτι. Όχι μούλι που λέμε εμείς, ψαβρισιά. Μουλάτο τι θα πει? Μουλάτος θα πει ανάμεικτος, από άσπρο γονέα και από μαύρο γονέα. Τι γίνεται τώρα για να επικρατήσουν αυτοί και να είναι σοκολατόχρωοι σήμερα μουλάτοι οι Βραζιλιάνοι, ενώ οι πατεράδες τους, οι παππούδες τους ήταν άσπροι και μαύροι? Υπάρχει ένα ποσοστό Βραζιλιάνων, λίγων βέβαια, που είναι λευκοί και μαύροι. Γιατί? Γιατί ο γονότυπος αυτός του μαύρου, ας πούμε, χρωμοσώματος, να το πούμε έτσι, διατηρείται στην αιωνιότητα, με τη διαφορά ότι αν κάνει 4 παιδιά η γυναίκα αυτή που έχει πάει με άσπρο και αυτή είναι μαύρη, τα δύο θα βγουν άσπρο και μαύρο, σε αναλογία πάντα, και τα άλλα δύο θα βγουν σοκολατόχρωμα, δηλαδή ανάμεικτα.
Κοιτάξτε, η αναλογία είναι μεγάλη. Διότι στους 4 ή 2 είναι σοκολατόβροι. Άρα λοιπόν, στα 4 εκατομμύρια Βραζιλιάνων, τα 2 εκατομμύρια είναι σοκολατόχρωμα. Οι άλλοι είναι μισό εκατομμύριο μαύρη και μισό εκατομμύριο άσπρη. Ή ένα εκατομμύριο μαύρη, καλύτερα ένα εκατομμύριο άσπρη. Έτσι λοιπόν η αναλογία αυξάνεται. Αυτό είναι φυσικό και επόμενο. Διότι το είχε πει ο Μέντελ με τα πειράματα που έκανε πάνω στα φυτά του κλπ. Είδε πως αναμειγνύονται όχι τα διάφορα είδη, αλλά οι ποικιλίες ενός είδους. Δηλαδή εδώ δεν πήραμε έναν άνθρωπο και έναν πίθηκο για να το διασταυρώσουμε, γιατί δεν γεννιέται τίποτα από αυτή τη διασταύρωση. Αλλά πήραμε δύο ανθρώπους, έναν μαύρο και έναν άσπρο. Ένα λευκό και ένα μαύρο. Έτσι λοιπόν ο Μέντελ κατάλαβε τους νόμους και έβγαλε τους νόμους της ποικιλότητος, δηλαδή της αναπαραγωγής του ιδίου του είδους, ξαναλέμε. Έπαιρνε γαρδένιες οι οποίοι ήταν ας πούμε θαλασσιές και άσπρες. Και έβλεπε τι γινόταν όταν τις διασταύρωνε, όταν τις μπόλιαζε το ένα δέντρο με το άλλο, το ένα κλαρί με το άλλο. Λοιπόν, ούτε το κύτταρο έγινε τυχαία, ούτε ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο, ούτε το σύμπαν έγινε τυχαία και το Big Bang αυτό συζητείται, διότι οπωσδήποτε κάποτε άρχισε και ο χρόνος και ο χώρος. Αλλά αυτό το πράγμα δεν βγάζει έξω από το παιχνίδι το Θεό, το Big Bang, να το καταλάβουμε. Ότι από το Θεό έγινε ότι έγινε αυτό. Δηλαδή, τη στιγμή που ο Θεός να γίνει το σύμπαν, διαλόγου το είπε, έτσι, να γίνουν τα σώματα, τα ουράνια σώματα, τότε έγινε αυτή η τεράστια έκρηξη. Αν έγινε βέβαια και όπως τη λένε αυτοί. Αλλά δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα μας. Εμάς μας ενδιαφέρει η σωτηρία της ψυχής, αγαπητοί φίλοι. Καταλάβατε. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει το αν το σύμπαν έχει ηλικία 3-4 εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Μεταξύ βάζουν όσα μηδενικά θέλουν. Τσάμπα είναι τα μηδενικά. Με ένα μηδενικό δεν κοστίζει τίποτα. Αντί για 10.000, λες 100.000. 100.000 χρόνια λέει ο άνθρωπος των πετραλώνων. Από πού? Από πού ως πού 100.000 χρόνια ο άνθρωπος των πετραλώνων. Για να μην πάμε σε άλλο κεφάλαιο και μερικοί στεναχωρηθούν και δυσφορήσουν, ο άνθρωπος δεν έχει μεγαλύτερο από 8.000 χρόνια παρουσία πάνω στη γη. Δεν θα έχει δηλαδή. Ο 8ος αιώνας είναι του Χριστού, οπότε αλλάζει η ανθρωπότητα. Αλλά αυτό είναι κεφάλαιο άλλης εκπομπής. Λοιπόν, λένε ότι τα ζώα έχουν ψυχή. Θα έλεγα, για εκείνους που δεν σοκάρονται βέβαια, ότι έχουν συναισθήματα που είναι στοιχείο της ψυχής. Και έχουν και μια στοιχειώδη έτσι σκέψη, όχι λογική, σκέψη. Δηλαδή λένε, αν πάω εκεί πέρα, μπορώ να βρω εκείνο. Αν είχα πάει και πέρσι, ας πούμε, και βρήκα εκείνο. Μπορεί ένα άλογο να πηγαίνει σε μια πεδιάδα κάθε χρόνο, επειδή ξέρω ότι φυτρώνει εκεί πέρα ένα καλαμπόκι ή ένα άλλο πράγμα. Λοιπόν, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει λόγο, ότι έχει λογική, ότι είναι καθομοίωση. Η ψυχή του ανθρώπου είναι αιώνια. Και θα μείνει αιώνια. Ή κολλασμένος θα μείνει αιώνια ο άνθρωπος, ή παραδεισένιος θα μείνει αιώνια. Ή κοντά στο Θεό ή κοντά στο διάβολο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Αυτά λένε τα Ευαγγέλια και αυτά ισχύουν. Ούτε πουργατόριο, ούτε θα μείνουμε 1000 χρόνια στην κόλαση και μετά δρόμο στον παράδεισο, όπως λέει ο Πάπας. Γιατί και αυτό περί τρελού πρόκειται να πούμε. Όχι ο ένας ο Πάπας, όλοι οι Πάπες. Για να μπει στα παπούτσια του Πάπα πρέπει να είσαι τρελός. Αλλιώς δεν σε βγάζουν. Δηλαδή πρέπει να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δέχεσαι όλα αυτά τα οποία λέει ο παπισμός. Τρελά πράγματα. Τρελά πράγματα. Μη συζητάτε δηλαδή. Μέχρι πρόσφατα έλεγε κάποιος Πάπας ότι ο Ιούδας ήταν Άγιος λέει. Γιατί κύριε ήταν Άγιος, γιατί λέει συντέλεσε στο να γίνει. Α, μπρά σοβαρά. Τότε και ο Βαραβάς ήταν Άγιος, γιατί και αυτό συντέλεσε. Σκότωνε να πούμε για να γίνει. Με τον Πιλάτο να πούμε να γίνει αυτό το πράγμα. Εκεί θα το πάμε. Μα λείπει από τον άνθρωπο η στοιχειώδης κρίση. Λοιπόν, μην πάμε εκεί πέρα τώρα και τρελαθούμε. Πάμε στα στοιχειώδη πράγματα. Ότι ο εγκέφαλος είναι η ψυχή. Και μετά το θάνατο που σταματάει ο εγκέφαλος δηλαδή και γίνεται χώμα ο εγκέφαλος, η ψυχή χάνεται. Αυτοί λέγονται αίρεση των θανατοψυχητών. Στους οποίους υπάγονται και οι Αχωβάδες. Θανατοψυχήτες είναι αυτοί που δεν δέχονται ότι ο άνθρωπος με τον θάνατο ζει και συνεχίζει να ζει, αλλά το Ευαγγέλιο μας το λέει καθαρά. Ότι ο Αβραάμ λέει: Ο Χριστός είδε τις μέρες μου και χάρηκε. Πώς βρέθηκε ο Αβραάμ λοιπόν στις μέρες του Χριστού? Πότε είναι ο Αβραάμ, 1800 π.Χ.? Πώς χάρηκε λοιπόν ο Αβραάμ? Χάρηκε γιατί ζούσε. Η ψυχή του ζει, ο ίδιος ζει. Τι είναι η ψυχή? Η ψυχή είναι ολόκληρος ο άνθρωπος, δίχως το σώμα του. Το κυριότερο στοιχείο του ανθρώπου είναι η ψυχή, διότι είναι θεοειδής η ψυχή. Έχει το κατοικό να κυριομοιώσει ο άνθρωπος. Όχι εξωτερικά του φαίνεστε, αλλά του είναι πραγματικά μέσα του.
Ήρθε ο Μαρξισμός και ο Ηλισμός, βέβαια. 20ος αιώνας τι ήταν. Αιώνας απάτης ήταν ολόκληρος. Από τον Μαρξισμό, από τον Ηλισμό, από τους διάφορους τρελούς που κάνανε αυτά που κάνανε ο Μάρκο, ο Έγκελς, ο Μάρξ και οι συνεχιστές του εκεί πέρα στη Ρωσία κλπ. Τι κάνανε. Ρίξανε ένα ολόκληρο λαό να πούμε μέσα στο ψέμα και στο αίμα. Να, φανήκαν τι κάνανε σήμερα. Τα γιουλάκ και όλα αυτά σκοτώσαν τόσο κόσμο. 30 με 50 εκατομμύρια χριστιανούς. Γιατί οι Ρώσοι ήταν χριστιανοί. Και είναι χριστιανοί οι Ρώσοι. Και θα ξαναφανεί ο χριστιανισμός δυνατός στη Ρωσία γιατί θα τον δώσει ο Θεός έτσι όπως θέλει. Θα υψώσει τους Ορθοδόξους ο Θεός. Ήρθε ο καιρός να υψωθούν οι Ορθόδοξοι τώρα αυτό. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα σαρώσουμε. Και να μην ακούμε τους ΟΕΔΕ με τις ιστοσελίδες και εξελικτικές δημιουργίες και όλα αυτά τα πράγματα. Και ότι ο Αδάμ δεν ήταν ο πρώτος άνθρωπος. Πού τα λένε αυτά, σε ποιον τα λένε αυτά. Αυτά είναι αιρέσεις όλα αυτά. Πρέπει να γίνουν σύνοδοι και να τα καταδικάσουν. Όχι σύνοδοι, να καταδικάσει η Εκκλησία όλα αυτά τα πράγματα. Τα έχει καταδικασμένα δηλαδή, δεν είναι ότι δεν τα έχει καταδικασμένα. Αλλά να μιλήσει και σήμερα επ' αυτών των πραγματών. Να μην υπάρχουν πλέον άνθρωποι οι οποίοι να λέμε είμαστε Ορθόδοξοι και λέμε ότι ο Αδάμ δεν ήταν ο πρώτος άνθρωπος. Γιατί εκεί φτάσαμε. Να λένε την Ορθόδοξη και μετά να λένε αυτά. Είτε με τα σάρκωση είτε οτιδήποτε. Όλοι να ξέρετε ένα πράγμα. Ότι η σημερινή αντίχριστη συνωμοσία που γίνεται στον πλανήτη έχει μέσα όλες τις θεωρίες των αρχαίων πολιτισμών και θρησκειών, μα όλες. Έχει το Μυθριδάτη, έχει το Βουδισμό, έχει τα πάντα, τα έχει όλα. Τα αρχαία μυστήρια, τα οποία ότι συμφέρουν λένε έτσι, και μέσα η Μασονία έχει αρχαία μυστήρια και όλα αυτοί έχουν αρχαία μυστήρια μέσα. Η Μασονία έχει εβραϊκούς όρους. Το 70% της ορολογίας με τα σπαθάκια και με αυτά και οι πότες κουκαδός και λοιπά, τι είναι. Είναι από την Παλαιά Διαθήκη παρμένα. Λοιπόν, μην μας ξεγελάνε τώρα με αυτά τα πράγματα, με τις σαρκώσεις και το ένα και το άλλο κλπ. Μην μας ξεγελάνε ότι ο άνθρωπος θα κατασκευαστεί, λέει, από ύλη, μου λέει κάποιος, θα βρουν την ύλη για να συνδεθεί το κύτταρο. Άκουσε. Εδώ έχουν ένα φασόλι δεν μπορούν να φτιάξουν. Να φτιάξουν ένα φασόλι, μπορούν να το φτιάξουν. Να φαίνεται σαν φασόλι απ' έξω. Μόλις το βάζει να το φυτρώσει, δεν φυτρώνει τον αιώνα τον άπαντα. Ούτε ένα στάρι που να φυτρώνει δεν μπορεί να φτιάξει η επιστήμη. Δεν ξέρει να βάλει μέσα αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό που φυτρώνει, τη φύτρα δηλαδή. Αυτό είναι του Θεού πράγματα. Το θάνατο δεν τον βρήκαν ούτε οι αρχαίοι Έλληνες. Και λέγανε ότι αν ποτέ υπάρξει ένα άνθρωπο ο οποίο κατεβαίνει, αυτό θα είναι ουράνιο άνθρωπο και θα ξέρει τα του θανάτου κλπ. Και όταν μάθανε ότι στην Παλαιστίνη υπάρχει κάποιος ο οποίος κάνει θαύματα για να στέλνει νεκρούς κλπ. Πήγε ένα κλιμάκιο αρκετοί Έλληνες. Ίσως αυτούς αναφέρει και το Ευαγγέλιο, αλλά πήγανε κι άλλοι. Μέσα στα 3 χρόνια που ο Χριστός μέσα στην Παλαιστίνη γύριζε και δίδασκε, θα πήγανε κι άλλοι. Καταλάβατε. Θα πήγανε κι άλλοι οι οποίοι θα είπανε, θέλουμε να δούμε τον Χριστό. Αλλά μας το αναφέρει ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο και μας λέει ότι ναι. Πήγανε Έλληνες και ζητήσανε τον Χριστό. Και μόλις είδαν τον Χριστό, ζήτησαν να τον δούνε, παρακαλέσαν τους μαθητές, τον Φίλιππο και τον Δίδυμο, τον Θωμά, επειδή Φίλιππος ήταν ελληνικό όνομα, και ίσως ο Φίλιππος μίλαγε ελληνικά, γιατί θα είχε καταγωγή ελληνική ο Φίλιππος, ίσως και τα αδέρφια του Φιλίππου κλπ. Τον ακολούθησαν τον Χριστό. Λοιπόν, από τους 12 μαθητές, από τους 70 μαθητές του Χριστού ήταν ο Ναθαναήλ και οι άλλοι αυτοί που ακούμε. Και είπε ο Χριστός ότι ελήλθε η ώρα να δοξαστεί. Γιατί το είπε αυτό, έφτασε η ώρα να δοξαστώ από τους Έλληνες, γιατί. Το αποδεικνύει τα επόμενα 30-40 χρόνια. Μόλις φεύγουν οι Απόστολοι από τη ζωή, στο πόδι τους ποιους αφήνουν. Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους, όχι. Ρώσους που δεν υπήρχανε, Τούρκους που δεν υπήρχανε. Έλληνες άφησαν οι Απόστολοι στα πόδια τους. Έλληνες άφησαν. Ποιους Έλληνες, τους γράφει ιστορία. Τους γράφει ιστορία. Ονόματα ελληνικά. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης τους πρώτους αποστολικούς πατέρες, όπως τους λέει. Έτσι. Ο Διονύσης ο Αρεοπαγίτης δεν ήταν ένας από αυτούς. Ο Αντίπας ήταν ένας από αυτούς. Ο Άρος που μαρτύρησε στη Ρώμη ήταν ένας από αυτούς. Ο Τίτος ήταν ένας από αυτούς που αναφέρεται και ο Απόστολος Παύλος.
Λοιπόν, ο Χριστός έκανε μια προφητεία εκείνη την ώρα, η οποία βγήκε μετά από 30-40 χρόνια. Όπως έκανε προφητεία για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ που έγινε μετά από 37 χρόνια από τη σταύρωση του Χριστού, συγγνώμη, μετά από τη σταύρωση του Κυρίου έγινε στην Ιερουσαλήμ τι. Μετά τη σταύρωση του Κυρίου έγινε τι. Την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον Τίτο, τον Εβραίο, τον Ρωμαίο. Ο Τίτο, ο Ρωμαίος από το κράτορα Τίτο, που ήταν και πολεμιστής, πήγε κάτω και διέλυσε κυριολεκτικά αυτό το λαό. Πληρώσανε ό,τι είχαν κάνει. Το να νοσημούργημα να σκοτώσουν τον Χριστό, τον Υιό του Θεού. Και ακόμα μέχρι σήμερα δεν μετανοούν οι πολλοί, λίγοι έχουν γίνει από αυτούς χριστιανοί, οι Έλληνες όμως δεχτήκαν τον χριστιανισμό, όχι δια της βίας και των όπλων. Δεν πήγε κανένας Τίτο στην Αθήνα να τους πει θα γίνετε χριστιανοί, πήγε ο Απόστολος Παύλος, ξυπόλυτος, με τα σανδάλια στον νόμο και πήγε και τους είπε ελάτε να σας πω για τον Χριστό που αναστήθηκε. Και του είπανε, αυτό είναι λέει μορία, δεν αναστένεται ο άνθρωπος. Έτσι το λέτε εσείς λέει, γιατί οι Έλληνες θέλουν αποδείξεις και θαύματα θέλουν οι Εβραίοι. Να δουν οι Εβραίοι να κατεβαίνει πύρα από τον ουρανό του πάνω του Χριστού. Και τους λέει το μόνο που θα δω θα είναι η Ανάστασή μου. Δηλαδή τι. Αυτό που είπαν για τον Ιωνά, ότι έκατσε τρεις μέρες μέσα στο κήτος και μετά βγήκε. Έτσι και εγώ θα κάτσω τρεις μέρες μέσα στη γη και μετά θα αναστηθώ. Το θαύμα της Αναστάσεως δεν είναι μεγαλύτερο από το να κατεβάσεις φωτιά από τον ουρανό που κατέβασε ο Ηλίας. Εκατομμύρια φορές μεγαλύτερο είναι και αισιοδοξότερο, διότι θα αναστηθούμε όλοι όπως αναστήθηκε ο Χριστός. Αυτά να έχουμε υπόψη μας και να μην μας πλανάει ο διάβολος και οι θεωρίες του και οι άνθρωποι του με τις μετασαρκώσεις. Επί τη ευκαιρία θα σας πω κι άλλα. Με την κατασκευή ανθρώπου λέει από συνθετική ύλη, αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Με τον δαρβινισμό που λέει ότι ο άνθρωπος εξελίσσεται από τον πίθηκο. Πότε ένα κουνέλι έγινε χελώνα ή σαύρα, πέστε μου. Να παραδεχτώ και εγώ το άλλο που λένε. Ότι το ένστικτο, λέει ο Φρόιντ, είναι δυνατότερος από την ελεύθερη βούληση. Τότε αν ήταν έτσι θα είμαστε ζώα, δεν θα είμαστε άνθρωποι. Ο άνθρωπος είναι γιατί νικάει το ένστικτό του. Δεν πας με τη γυναίκα του άλλου, σέβασε. Και λες όχι, δεν θέλω εγώ να πάω με τη γυναίκα μου, δεν πάω εγώ με τη γυναίκα του. Ο σόφρον άνθρωπος. Και τι κάνει, παρόλο που του αρέσει μια γυναίκα, δεν πάει. Για λόγους όχι ηθικής, για λόγους οντολογικούς, δεν του το επιτρέπει η συνείδησή του. Δεν του επιτρέπει να πάει να κλέψει η συνείδησή του. Γιατί το ζώο δεν κλέβει την τροφή από το διπλανό του ζώο. Και έχει και κάνει κανένα έγκλημα το ζώο, τα κλέβει την τροφή, όχι. Όποιος υπερισχύσει τρώει το περισσότερο. Έτσι κάνουν το λιοντάρια μες στη ζούγκλα. Όταν υπάρχει ένα νεκρό ζώο εκεί πέρα και τρώνε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, οι γήπες κλπ. Μόλις εμφανίζεται το λιοντάρι, εξαφανίζονται όλοι. Γιατί θα το φάει το λιοντάρι αυτό. Είναι το πιο δυνατό ζώο. Και μετά θα φάνε τα κόκαλα οι άλλοι. Λοιπόν, το ένστικτο δεν είναι δυνατότερο, κύριε Φρόιντ, που ανατρέψατε όλη την ιστορία του ανθρωπίνου. Βάλατε τον άνθρωπο με τα πόδια ψηλά και με το κεφάλι κάτω. Αλλά Εβραίος όπως είστε, είχατε διαβάσει καμιά Καινή Διαθήκη για να καταλάβετε τι γίνεται στον κόσμο. Τι λέει ο Μέγας Βασίλειος, αγαπητοί φίλοι. Μέγας γκρεμός, η άγνοια της γραφής. Σε αυτόν τον γκρεμό βρίσκονται όσοι έχουν άγνοια της γραφής. Να πιάσουν λοιπόν να διαβάζουν καθημερινά ένα κεφάλαιο, τουλάχιστον από ένα Ευαγγέλιο. Το Ματθαίο ας πιάσουν για ένα χρόνο και να το διαβάσουν 5 φορές. Ας αφήσουν τα άλλα Ευαγγέλια για αργότερα. Όχι να πιάσουμε την Αποκάλυψη και να μην ξέρουμε τίποτα. Το τελευταίο βιβλίο πια. Δηλαδή, αρχίζουμε από το τέλος. Ένα βιβλίο τα αρχίζει κανείς από το τέλος. Ένα μυθιστόρημα. Διαβάζεις από το τέλος, από την αρχή το αρχίζει. Άρχισε λοιπόν από την αρχή την Καινή Διαθήκη. Διάβασε τον Ματθαίο. Ξαναδιάβασε τον. Διάβασε την επί του όρους ομιλία. Διάβασε τι έγινε στη Σταύρωση του Χριστού. Τι είπε ο Χριστός με τους μαθητές του τόσα πράγματα που τους είπε. Και τότε θα καταλάβεις. Και δεν θα σε εμποδίζει, ούτε θα σε εξητάρει κάποιο ψέμα που θα ακούσει. Θα λες αυτό δεν στέκει. Δεν στέκει αυτό. Θα το καταλαβαίνεις ότι δεν στέκει. Μόνος σου. Λοιπόν, ψέμα και ο Φρόιντ είπε ότι το ένστικτο είναι αυτό. Θέλει λέει να πάει με τη μάνα του και να σκοτώσει τον πατέρα του. Στη σφαίρα του ανοήτου και της φαντασίας κινήθηκε και αυτός ο άνθρωπος. Και λέγανε ότι είναι μεγάλος γιατρός. Έχει πέσει ο φρόιντισμός σήμερα. Δεν υπάρχει φρόιντισμός σήμερα. Ούτε στην Αμερική δεν τον έχουν. Που εκεί πέρα υπάρχει πανσπερμία.
Υπάρχει ελεύθερη βούληση στον άνθρωπο, αγαπητοί φίλοι. Αυτό διδάσκει η Εκκλησία μας. Υπάρχει ελεύθερη βούληση. Άλλοι λένε δεν υπάρχει ο διάβολος. Μα ο διάβολος θα σου εμφανιστεί εσένα, ναι. Ο διάβολος εσένα σε κρατάει με ένα δίφραγκο. Όχι εσένα, γενικά μιλάω. Αν σου εμφανιστεί ο διάβολος και τον δεις τι πράγμα είναι ο διάβολος, θα τρέχεις με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Γι' αυτό δεν σου εμφανίζεται ο διάβολος. Ο διάβολος θέλει να κάνει ήσυχα τη δουλειά του και έξυπνα. Εμφανίζεται στους πατέρες που μπορούν να το αντέξουν και κάνουν συνομιλίες μερικές φορές και έχουμε συνομιλία με τον διάβολο. Εμφανίστηκε στον Χριστό ο διάβολος. Δεν σε πείθει το Ευαγγέλιο που λέει ότι υπάρχει διάβολος και εμφανίστηκε και πείραξε τον Χριστό με τρεις πειρασμούς. Δεν ξέρει άλλους πειρασμούς ο πιο δυνατός ο διάβολος. Αυτούς επαναλαμβάνει συνεχώς όλες τις γενναίες των ανθρώπων και ξέρει ότι εκεί θα πατήσουν. Εκεί θα πατήσει, εκεί θα πέσουν. Στη ματαιοδοξία, στη φιλαργυρία και στην, πώς το λένε, στην αυτοθέωση. Ο άνθρωπος θα γίνει Θεός. Αλλά πώς? Με την υπακοή στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός θα τον εκάνει Θεό. Του το έχει πει ότι θα σε κάνω αδερφό μου και φίλο μου και θα είσαι όπου είμαι εγώ. Το είπε στους μαθητές του και επομένως το είπε και σε εμάς. Αλλά όχι μόνο σου να πάει να θεωρηθείς, πως πάνε οι διάολοι άνθρωποι και λένε είμαστε Θεοί. Και όπως ο Αντίχριστος που θα λέει ότι είμαι Θεός και δεν υπάρχει Αγία Τριάδα, δεν υπάρχει τίποτα, εγώ είμαι Θεός. Έτσι θα λέει ο Αντίχριστος. Αυτό θα λέει ότι αυτός είναι ο Θεός. Γι' αυτό καταλάβουμε ότι είναι ο Αντίχριστος. Γιατί δεν θα μιλήσει καθόλου για τον Χριστό. Αλλά μήπως και οι σημερινοί μιλάνε, ελάχιστα πράγματα. Ελάχιστους σταυρούς κάνουν στις εκκλησίες έτσι για τα μάτια του κόσμου. Γιατί το 1/3 από αυτούς είναι μασόνοι στη Βουλή των Ελλήνων. Αυτά είναι. Ψέματα είναι αυτά. Ας έρθει κάποιος να με διαψεύσει και να μου πει ότι είναι ψέματα. Εγώ μου σας κάνει εντύπωση που βλέπετε τέτοια site εκεί πέρα. Και αυτοί οι μασόνοι είναι, κατά ένα είδος μασόνων είναι που τα βάζουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχει αρχαίος πόλεμος. Δεν είναι σημερινός ο πόλεμος. Πρέπει να τον ξέρουμε. Λοιπόν, και ο παπισμός τι είναι. Ο παπισμός τι είναι. Το τρίτο πόδι του σιωνισμού είναι. Και η μασονία τι είναι. Το δεύτερο πόδι του σιωνισμού. Δεν μου λέτε υπάρχει σχέση μεταξύ παπισμού και μασονίας. Κοιτάξτε να δείτε το σκάνδαλο που έγινε με την P6, P7 και λοιπά, όπως τη λέγανε τότε με τον Αυτόνα, τον Βατικανό. Κοιτάξτε να δείτε. Ότι είναι διαμπερή από κάτω υπογείως η μαφία και το Βατικανό. Ψέματα είναι αυτά. Αυτά είναι αποδεδειγμένα με στοιχεία. Δεν λέει ο πατήρ Ιωσήφ Βατοπεδινός ότι οι τρεις λύκοι, οι τρεις εχθοί της Ορθοδοξίας θα ταπεινωθούν. Τώρα ήρθε ο καιρός να ταπεινωθούν. Ποιοι είναι οι τρεις αυτοί οι λύκοι? Ο γκρίζος λύκος που είναι οι Τούρκοι, ο μαύρος λύκος που είναι ο σιωνισμός και είναι αντίον όχι μόνο των Ορθοδόξων αλλά όλης της γης αυτός, κυρίως όμως των Ορθοδόξων. Γιατί οι Ορθόδοξοι κρατάνε τη γνώση. Να πω και το άλλο. Και ο τρίτος λύκος, για να μην το ξεχάσουμε, είναι ο παπισμός. Ο λευκός λύκος. Από κάτω λύκος. Κατόλικος. Άσπρος απ' έξω. Από κάτω όμως μαύρος κι αυτός. Ψέματα είναι αυτά. Είμαι γραφικός, είμαι τρελός. Τι λέτε? Λοιπόν, μας λένε ότι είμαστε δογματικοί. Επειδή υπάρχουν αλήθειες στο Ευαγγέλιο, δηλαδή πρέπει να είμαστε δογματικοί. Και ποιος δεν πιστεύει στις αλήθειες? Ποιος δεν πιστεύει στις αλήθειες? Πέστε μου έναν επιστήμονα που δεν πιστεύει στις επιστημονικές αλήθειες. Μπορείς να κάνεις κάτι αν δεν υπάρχει μια αλήθεια αποδεδειγμένη ή αναπόδεικτη? Δεν ακολουθείς ένα αληθινό, ένα σύστημα, ένα τρόπο. Ένα και ένα ίσον δύο. Αυθαίρετο είναι. Δεν αποδεικνύεται. Αυθαίρετο είναι. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Όλες οι επιστήμες στηρίζονται σε αυθαίρετες, μη αποδεδειγμένες αρχές. Μη αποδεδεικτές αρχές. Ο μαγνητισμός και ο ηλεκτρισμός έχουν αποδειχθεί. Κάποτε ένας φοιτητής, τον ρώτησε ο καθηγητής του και του λέει: για πες μου παιδί μου την αιτία του ηλεκτρισμού. Ξέρουμε ότι είναι η κίνηση των ηλεκτρώνων, αλλά πώς γίνεται αυτή η κίνηση, ποια αιτία γίνεται, πώς φεύγουν τα ηλεκτρόνια από τους πυρήνες κλπ. Και πάνε στην περιφέρεια και μετά γίνονται μέσα στα σύρματα και το ένα με το άλλο σπρώχνονται και πηγαίνουν κλπ. Και λέει αυτός: κύριε καθηγητά, το ήξερα, λέει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω, το μυαλό μου λέει δεν μπορώ να. Λέει, και λέει και αυτός: άμυρη επιστήμη, λέει. Ένας ήξερε την ερμηνεία του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού και την ξέχασε κι αυτός. Είπε ο καθηγητής. Λοιπόν,
Ακριβώς. Για να μας δείξει δηλαδή ότι όλα τα πράγματα στηρίζονται πάνω σε πίστη. Τράπεζα πίστεως λέει. Ξέρεις θα τα πάρεις τα λεφτά? Όχι. Τα βάζεις. Ξέρεις θα τα πάρεις? Με εμπιστοσύνη τα βάζεις. Έτσι και εμείς πάμε στον Χριστό με εμπιστοσύνη, αγαπητοί φίλοι. Δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα. Το εικάζουμε. Πιστεύουμε τον Χριστό. Δηλαδή δεν το έχουμε τώρα. Δεν έχουμε τώρα την αιώνια ζωή. Θα την πάρουμε την αιώνια ζωή. Αλλά την πιστεύουμε ότι θα την έχουμε. Γιατί είναι αξιόπιστος εκείνος που μας το λέει. Η μάνα μας είναι αξιόπιστη που μας λέει ότι είναι όντως μάνα μας. Ο πατέρας μας το ίδιο. Δεν έχουμε αποδείξεις. Μην κοιτάτε τώρα που βγήκε το DNA και μπορούν να έχουν κάποιες αποδείξεις. Παλιά δεν είχε καμία απόδειξη. Επομένως, όλα δουλεύουν με πίστη. Αυτούς που λένε θέλω να αποδείξεις, να μου αποδείξεις, να το δω, τι να δεις. Τίποτα δεν βλέπεις. Από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, 1% βλέπουμε. Η κυματομηχανική το λέει αυτό. 1%. Ούτε το φάσμα του ηλίου μπορούμε να το δούμε ολόκληρο. Γιατί βάζουμε το βράδυ εκείνα τα γυαλιά και βλέπουμε και λέει είναι οι περιόδεις ακτίνες. Πού τις βλέπουμε τις περιόδεις ακτίνες? Στους υπερήχους πού τις ακούμε? Τα ποντίκια ξαφνικά ταράσσονται και οι γάτες σχολιάζουν και λοιπά γιατί θα γίνει σεισμός. Εμείς παίρνουμε καμία χαμπάρι? Τον αέρα τον βλέπεις? Μπορεί να αμφισβητήσει κανένας ότι, ότι δεν υπάρχει αέρας επειδή δεν τον βλέπει? Θέλει να δει το Θεό. Πώς θα τον δει το Θεό? Ο Θεός δεν βλέπεται με αυτά τα μάτια. Αυτά τα μάτια είναι ανίκανα να δουν. Αλλά υπάρχουν τα πνευματικά, τα μάτια της ψυχής που μπορούν να δουν. Λοιπόν, να μην σας κουράσω. Μακριά από αυτούς που λένε όλες αυτές τις ανοησίες ότι εμείς δεν είμαστε δογματικοί. Μακριά από τις αστρολογίες, τις μετασαρκώσεις, τις καφετζούδες, τα ταρό, τη μαγεία και όλα αυτά. Μακριά από τις κινήσεις αυτές δίθεν των νέων Ορθοδόξων, έτσι. Ότι ο Αδάμ δεν ήταν ο πρώτος άνθρωπος. Ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο κλπ. Ψυχοπαθείς καταστάσεις. Αυτά λοιπόν για σήμερα αγαπητοί φίλοι, να μένετε ακλόνητοι στην πίστη του Χριστού. Ακλόνητοι. Σώσα εδίδαξε ο Χριστός. Το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν άλλοι πλανήτες όπως λένε δεν μας ενδιαφέρει. Το που είναι η κόλαση πάλι δεν μας ενδιαφέρει. Πού είναι, γιατί πρέπει να είναι κάπου? Το όνειρο που βρίσκεται. Στον εγκέφαλο, στην ψυχή, στον αέρα. Μπορείς να το φέρεις το όνειρο πίσω, αυτό που είδες. Γιατί ζητάς που είναι η κόλαση και ο παράδεισος? Κόλαση είναι όταν δεν έχεις τον Χριστό. Όταν έχεις τον Χριστό είναι παράδεισος. Αυτό είναι. Αν δοκιμάσεις τη γλύκα να είσαι κοντά στον Χριστό, ζεις μες στον παράδεισο από τώρα. Από τώρα. Δεν σε πιάνουν αυτές οι αηδίες που λένε αυτοί εδώ πέρα. Οι διάφοροι που τα ανακατεύουν και λένε και αυτόν. Μην χάνετε τον καιρό σας λοιπόν με αυτούς. Διαβάστε το Ευαγγέλιο και να είστε μέσα στην Εκκλησία και τα μυστήρια. Είμαι σίγουρος ότι αυτοί που τα γράφουν αυτά, ούτε νηστεία κάνουν, ούτε ελεημοσύνη κάνουν, ούτε προσευχές κάνουν, ούτε Κυριακή, εκκλησιασμό την Κυριακή. Να το ξέρετε αυτό. Ούτε κοινωνάνε των αχράντων μυστηρίων. Αυτοί που γράφουν αυτά. Αν κοινωνούσαν, δεν θα τα γράφουν αυτά. Ο άνθρωπος που κοινωνάει, το μυαλό του είναι καθαρό και καταλαβαίνει πού είναι η αλήθεια. Έστω και αν δεν ξέρει πού είναι η αλήθεια. Το καταλαβαίνει, το αισθάνεται. Μου λέγε ένας φίλος μου, εγώ τα διάβασα, μου λέει για πρώτη φορά Καζαντζάκη, κάτι δεν πήγαινε καλά μέσα μου, ανακάτευε την ψυχή ανάποδα. Και ενώ λέγανε ο Καζαντζάκης, οι άλλοι λέει στο στρατό, οι άλλοι φίλοι εκεί πέρα, οι διάφοροι που είχαν διαβάσει, τι φοβερός να πούμε, γράφει εκείνο το άλλο, εγώ μόλις τον διάβασα μου ανακάτευε. Γιατί? Γιατί αυτός ο άνθρωπος μέσα του είχε πνεύμα Θεού. Είχε αντίσταση σε αυτά τα μπουρδολογήματα που γράφει και αυτός. Και όλοι αυτοί είναι μασονεροί είναι όλα αυτά. Και ο Ουμπέρτο Έκο μασόνος ήταν και όλα αυτά και αυτά τα βιβλία. Δεν ξέρω, αμφιβάλλω και αυτοί οι τελευταίοι. Το Νόμπελ δεν είναι μασόνοι, μασόνοι ήταν και αυτοί. Το είπε και ο άλλος στην Νότια Αμερική, είπε ότι είμαι μασόνος λέει. Μα μεταξύ τους θα δίνουν τα Νόμπελ αυτοί, δεν έχετε καταλάβει? Αν δεν είσαι μασόνος δεν το παίρνεις. Άντε, βάζουν και έναν δύο έτσι, όπως βάλαν τον Σεφέρη και τον Ελίτη. Που δεν ξέρουμε αν ήταν, μάλλον δεν ήταν βέβαια. Από τα γραπτά τους βγάζουμε το συμπέρασμα. Ο Ελίτης ήταν έτσι πιο ορθόδοξος. Για να θολώνουν και τα νερά, βγάζουμε και έναν διαφορετικό. Βγάζουμε όλο συνέχεια τους δικούς μας. Αλλά αυτά είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου. Τα κανάλια δεν μας ονοκρατούνται. Γιατί δεν αφήνουν τους ανθρώπους να πάνε να μιλήσουν, τους πραγματικούς ορθόδοξους χριστιανούς θεολόγους να μιλήσουν για αυτά τα πράγματα? Γιατί δεν μιλάνε για τον Χριστό? Ομερτά. Τι θα πει ομερτά? Όρκος υγιής.
Για αυτά τα πράγματα δεν θα μιλάει κανένας. Πήγε ο κανένας ο άλλος, ο τραγουδιστής, ο Ρακιτζής μου φαίνεται, πήγε να βγάλει για την Αγία Σοφία ένα βίντεο, τον επεθάναν τα κανάλια. Πήγε ο Κινούσης να τραγουδήσει χριστιανικό τραγούδι, τον επεθάναν τα κανάλια. Δεν μπορούσε να εμφανιστεί σε κανένα μέσο που τον είχαν τα κανάλια κάθε μέρα όταν έλεγε τα λαϊκά κλπ. Τώρα που πήγε να πει ένα χριστιανικό τραγούδι ο Κινούσης, τώρα, πριν 20 χρόνια. Νο, απαγορεύεται. Blacklist, σε κανένα δεν έπαιξε. Ούτε στην επαρχία. Γιατί? Γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος. Μη, όχι ορθόδοξος, μη βάζει το ορθόδοξο μέσα, χαθήκαμε. Να μην μαθευτεί η αλήθεια, αλλά η αλήθεια θα μαθευτεί. Θα βγει επάνω η αλήθεια. Την αλήθεια και να τη θάψει ένα χιλιόμετρο κάτω, θα βρει τρόπο να βγει επάνω. Ο Δοστογεύσκη τι έλεγε? Αν μου πεις από εδώ είναι η αλήθεια και από εκεί ο Χριστός, θα πάω με τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός ξέρω ότι είναι αλήθεια. Έχω αποδείξει μες στον εαυτό μου ότι ο Χριστός είναι αλήθεια. Αυτό αν αποδείξετε και εσείς στον εαυτό σας, αγαπητοί φίλοι, και να με συγχωρέσετε για τον τόνο της φωνής, αυτό αν αποδείξετε μέσα στον εαυτό σας ότι ο Χριστός είναι αυτός ο άξονας της ζωής μας και η αλήθεια της ζωής, δεν θα παρασυρθείτε ποτέ από οποιουσδήποτε ο ΕΔΕ και όλα αυτά και όλα και ορθόδοξες δήθεν δογματικές έρευνες. Τι δογματικές έρευνες, τίποτα δεν κάνουν. Πιστεύω να καταλάβατε πριν το σχόλιο. Λοιπόν, ας μην συνεχίσουμε αρκετά, είπαμε, ο νοητό. Έτσι. Χαίρετε, Κύριε. Χαίρετε, αγαπητοί.